Η ανεργία αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 19 μέχρι τον Οκτώβριο του 20, κατά 60,8%. Δυσίωνο εμφανίζεται το οικονομικό μέλλον της Κρήτης. Η κατάσταση φαίνεται να μεταβάλλεται έντονα, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και της υγειονομικής κρίσης. Τα στοιχεία του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Εργασίας της Περιφέρειας αποτυπώνουν την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνουν οι συντοπίτες μας στην επία της πανδημίας του COVID-19. 47% των εργαζομένων στην Κρήτη μπήκαν σε διαφορετικές φάσεις σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Τους εργαζομένους που είχαν μπει σε αναστολή εργασίας, το 1 τρίτο δεν επανέκαμψε. 39% των εργαζομένων εμφάνισαν μικρή ή μεγάλη μείωση στις απολαβές τους λόγω της νέας εργασιακής συνθήκης που διαμορφώνεται και της νέας οικονομικής συνθήκης που διαμορφώνεται. Το εργατικό δυναμικό της Κρήτης βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα εργασιακή κατάσταση, επιτείνοντας την ευαλωτότητα στην οποία είχε περιέλθει κατά τη διάρκεια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ένα ποσοστό της τάξεως το 70% μείωσαν το ωράριο λειτουργίας τους, 90% μειώθηκε ο τζίρος τους, ενώ στο 40% δούλεψαν με λιγότερο προσωπικό. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο που είναι εθνικό και παγκόσμιο. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε στο μέτρο δυνατοτήτων μας τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες. Στο στόχαστρο της πανδημίας, κατά κύριο λόγο, οι τομείς που κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης κράτησαν το νησί. Ο τουρισμός, που είναι η βαριά βιομηχανία, όπως συνηθίζεται να λέμε, της Κρήτης, ήταν αυτός που κατά κάποιο τρόπο διαφοροποίησε την περιφέρεια της Κρήτης στην περίοδο της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Και τώρα βλέπουμε το παράδοξο, η ίδια αυτή βιομηχανία να δημιουργήσει μια, θα το λέγαμε, βαθύτερη πτώση λόγω της πανδημίας. Τα ευρήματα της έρευνας του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Για την Περιφέρεια Κρήτης, αυτό που αποτελεί στόχος και κάνει όλο αυτόν τον καιρό είναι να δει τα κατάλληλα αντανακλαστικά και τα αντίστοιχα μεθοδικά εργαλεία να στηρίξει τις επιχειρήσεις των εργαζόμενων του νησιού. Όπως τόνισαν οι αρμόδιοι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιεί τα ευρήματα του μηχανισμού του μοναδικού σε επίπεδο χώρας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας με βάση αυτά στοχευμένες πολιτικές προς την κατεύθυνση της τόνωσης της αγοράς εργασίας και της συνεχούς κατάρτισης των εργαζομένων. Στο επόμενο διάστημα θα υλοποιήσουμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό για να ενδυναμώσουμε την κατάρτιση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Όσο μπορούμε και όσο έχουμε τις δυνάμεις, θα συνεισφέρουμε σε αυτό που λέμε σχηματικά κοινωνία της γνώσης και καινοτομία, και ιδίως δίνοντας έμφαση στις ψηφιακές προκλήσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθούν καινούργιες δεξιότητες και καινούργια εφόδια και για τους εργαζομένους, αλλά και για την οικονομία της Κρήτης.